Όχι, Τζένι, μην επιμένεις. Είπα τέρμα. Αποκλείεται, σου λέω. Μία είναι η λύση. Τέρμα. Έλα τώρα, μην κλαις. Αφού το ξέρεις, δεν γίνεται αλλιώς. Είπα τέρμα. Στην άμυνα θα παίξει η Γιώτα. Oh. Τι ήθελα κι εγώ να λάβω προπονητής στη γυναική ομάδα χάντμπολ του Βίζα Μεγάρων. Δόκτωρ Ζιβάγκο. Εσπίνης Τζοάννα. Τι υπέροχο μπούστο είναι αυτό. Θα σας πάρω στην ομάδα μου. Να το φωτίσω ήθελα. Καταπληκτικό. Τι συμβαίνει, Δεσποινής Τζοάννα? Ήρθαν οι πλάκες του κυρίου Σεφερλή. Είναι και αυτές. Πολύ πλάκα ο Σεφερλής, πολύ πλάκα. Γενικά πολύ πλάκα το σημερινό επεισόδιο, πολύ πλάκα. Τι κρυώσατε? Όχι, απλά αυτό που είπατε ήταν επιπεράτο. Σεστός. Ξέρετε, ανησύχησα όταν σας είδα να φτερνίζεστε. Φοβήθηκα μήπως έχετε κολλήσει αυτή την περιβόητη άτυπη πνευμονία. Θα εννοείς την ασιατική πνευμονία. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάποια συμπτώματα, αλλά είναι μικρά. Μάλλον πρόκειται για μικρασιατική πνευμονία. Σεστός. Αχ, άτυπη πνευμονία. Ελάτε, ελάτε τώρα, πηγαίνετε. Θέλω να μείνω μόνος μου να μελετήσω τις πλάκες του κυρίου Σεφερλή. Μα ξέρετε... Μην μου μιλάτε. Απόψε θέλω μόνος μου να δω μονάχος σε τούτη τη γωνιά. Αυτές τις πλάκες που... Ελάτε, πηγαίνετε. Μάλιστα. Α, και βγάλετε επιτέλους αυτή την ποδιά. Πώς θα σας πάρω στην ομάδα με την ποδιά. Σωστά. Δόκτωρ Ζιβάγκο, βοήθεια! Βοήθεια, δόκτωρ Ζιβάγκο! Τι έγινε? Έλα, έλα, κούμψε τον εκεί πέρα. Έλα, ηρέμησε. Μα δεν έχω νεύρα. Όχι, δεν έχεις νεύρα. Αφού σου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι, είσαι κατακόκκινος. Έλα, ηρέμησε. Δεν βλέπεις το φίλο σου που είναι ήρεμος. Από εδώ και πέρα. Μα τι λες, γιατρε, ποιο αίμα στο κεφάλι? Βαμμένος είναι ο άνθρωπος, δεν τον βλέπεις? Βαμμένος, τι βαμμένος? Βαμμένος γάβρος. Τι γάβρος, αγαπητέ μου, αυτός είναι βαμμένος μπαρμπούνι, αφού είναι κατακόκκινος. Σωστός. Τι λες, γιατρέ, δεν τον βλέπεις ο άνθρωπος που υποφέρει? Είναι τραυματισμένος. Τραυματισμένος? Καλά, πού τραυματίστηκε? Στο γήπεδο. Όχι, δεν εννοώ αυτό, εννοώ σε ποιο μέρος του σώματός του τραυματίστηκε. Στο κεφάλι. Στο κεφάλι, πού, εδώ? Εδώ. Και δεν μου λέτε πότε ακριβώς έγινε το συμβάν? Θα ήταν γύρω στο 75. Γύρω στο 75 και μου το φέρνεις τώρα μετά από 28 χρόνια. Όχι, γιατρέ, δεν κατάλαβες. Το 75ο λεπτό του ντέρμπενο, τότε που έκαναν του οι Βάζελ και μας επιτέθηκαν. Ξαφνικά του ήρθε στο κεφάλι μια καρέκλα. Καρέκλα? Και πώς κάνεις έτσι, αγαπητέ μου, για μια καρέκλα? Μα δεν ήταν μια απλή καρέκλα. Τι ήταν, σπάνια καρέκλα? Τι εννοείτε? Όχι, εξετάζω το ενδεχόμενο. Μήπως πρόκειται για μια καρέκλα που είναι υπό εξαφάνιση. Τη γνωστή καρέκλα, καρέκλα, αν έχετε ακουστά. Σωστός. Μα τι λες, γιατρέ, κοτζάν καρέκλα έφαγε στο κεφάλι. Μάλιστα. Δεν μου λες, Μπόζο, τι αισθάνεσαι τώρα? Πονάει το κεφάλι μου, γιατρέ, και μου διάζει αριστερή μου γάμπα. Μάλλον πρόκειται για ασιατική κράμπα. Ασιατική κράμπα? Ναι, ασιατική κράμπα. Πώς είναι η ασιατική πνευμονία? Γιατί εσύ ήξερες μέχρι τώρα ότι υπάρχει και ασιατική πνευμονία? Όχι. Τότε γιατί να μην υπάρχει και ασιατική κράμπα? Σωστός. Γιατρέ, η αλήθεια είναι ότι έχω κάποια συμπτώματα πνευμονίας, αλλά μου παρουσιάζονται μόνο όταν βρέχει. Α, αυτό είναι βροχοπνευμονία. Σωστός. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι η γάμπα. Για να δω κάτι στο κεφάλι του. Για ηρέμησε. Θέλει απόλυτη ηρεμία αυτό για να πετύχει. Μην κάνουμε κάποιο λάθος. Μα τι κάνεις, γιατρέ? Ήθελα να δω αν έχουν πειραχτεί φωνητικές του χορδές. Εντάξει, αποφωνήσε πρώτος. Να πας στο fame story του χρόνου, θα σκίσεις. Σωστός. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι άλλο. Ποιο, γιατρέ? Ότι ξεβάφει. Σωστός. Λοιπόν, από αυτή τη μικρή εξέταση... Σε παρακαλώ, γιατρέ, μην την κάνεις μεγαλύτερη. Διαπίστωσα ότι ο κύριος Μπόζο από εδώ έχει πάθει διάστηση και θα πρέπει για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα να φορέσει κολάρο. Ναι, και πού θα βρούμε κολάρο? Μια στιγμή να ρωτήσω μήπως έχει αδελφή. Αδελφή, έρχεσαι λίγο. Μάλιστα, δόκτωρ Ζιβάγκο. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κολάρα? Δεν ξέρω. Θα πάω να δω.
Τελικά έχει κολάρα. Σωστός.